Με απόλυτη επιτυχία που βεβαιώνεται και από τον υψηλό ανταγωνισμό των τελικών, ολοκληρώθηκε το πρώτο Aegean Bowl που διοργανώθηκε στη Σύρο. Ο Γιώργος Πριντεζής και ο Δήμος του νησιού έκαναν σπουδαία δουλειά με τους παίκτες που πρωταγωνιστούν στο ελληνικό μπάσκετ να γίνονται μια παρέα, έχοντας τα παιδιά τους σε πρώτο πλάνο. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Παπά, Μπόγρη, Αθηναίου και Παπαντονίου, τους οποίους βράβευσε η Υπουργός Τουρισμού Έλληνα Κουντούρα. Ο αθλητισμός, η προσφορά, ο τουρισμός είναι πολιτισμός. Ο Βασίλης Πανούλης δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τους αξίζει συγχαρητήρια γι' αυτό, για να χτιστεί μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία θέλουμε να πρωταγωνιστεί στους όλους τους στόχους που διεκδικούμε, να παίξει σωστό μπάσκετ, καλό μπάσκετ, ελκυστικό, που θα συνδυάζει θέαμα και ουσία. Οι παίκτες συνδύασαν το τουρνουά 3-on-3 και με τις διακοπές τους. Να γεμίσουμε τις μπαταρίες, να ξεκουραστούμε, γιατί η χρονιά θα είναι μεγάλη, θα είναι δύσκολη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Γιώργος Μπόγρης εξήγησε γιατί επέλεξε και πάλι η Ισπανία. Θεωρώ ότι σέβονται τον παίκτη περισσότερο από οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε λίγα. Και αυτό το δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Αμερικάνοι είναι μόνο δύο, ενώ εδώ είναι τέσσερις. Οι αγώνες μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να λείψει από το να αναδείξει, να προβάλλει μια διοργάνωση με σκοπό την ανάδειξη του αθλήματος σε νεαρές ηλικίες, την τουριστική προβολή του νησιού και το φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής. Άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά και το δεύτερο, ακόμη πιο διευρυμένο και άρτια οργανωμένο Aegean Bowl της Σύρου.